Είναι μια Κυριακή, η οποία ευτυχώς είναι ηλιολουστή και δικαιολογεί και το όνομά της στα αγγλικά, Sunday, η μέρα του ήλιου. Έχει όμως κρύο και φυσάει πολύ. Ελπίζω ο ήχος να ακούγεται καλά σε αυτό το βίντεο. Έχει 3 εβδομάδες, 3,5 που έχω επιστρέψει στην Κύπρο και πρώτη φορά έρχομαι από τότε που επέστρεψα από τα Χανιά στην Κύπρο, εδώ στο γνωστό ποτάμι, κοντά στο σπίτι, στο χωριό. Και σας φέρνω μαζί μου να δούμε πως είναι το ποτάμι. Έχουν χτίσει γεφυράκι, έχουν ξανακατασκευάσει το γεφυράκι που είχε χαλάσει και το έκαναν και πολύ ωραίο. Πόσο χαίρομαι, τι ωραία, τι όμορφα, Έχει από το Μάιο, το καλοκαίρι έχει να έρθω εδώ. Τι ωραίο γεφυράκι έχουν χτίσει εδώ πέρα και είναι και πιο ψηλό και πιο γερή κατασκευή. Έχει και πέτρινα σκαλιά, υπέροχα, πολύ ωραία. Αχ, πόσο χαίρομαι, πολύ χαίρομαι και είναι και ο ποταμός φουσκωμένος. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Α! Πάρα πολύ όμορφα, ωραιότατα, πολύ ωραία. Τι ωραία που είναι εδώ, αχ, τι ευχάριστη έκπληξη. Έχει από το πρωί που σηκώθηκα, έφτιαχνα βίντεο, έφτιαξα το βίντεο για τη συμμετοχή αύριο και έλεγα να προλάβω προτού φύγει ο ήλιος, προτού δύσει ο ήλιος, να πάω μια βόλτα στο ποτάμι και για να φτιάξω ένα βίντεο για το κανάλι μας, αλλά και για να βγω έξω από το σπίτι. Είναι γύρω στις 3 το μεσημέρι τώρα που είμαι εδώ και είναι rewarding που λένε οι Εγγλέζοι. Είναι, άξιζε τον κόπο που έκανα την προσπάθεια να βγω από το σπίτι, γιατί με αυτές τις πολύ όμορφες εικόνες έχω reward, σημαίνει αμείβομαι, έχω την αμοιβή μου με αυτή την υπέροχη εικόνα και ελπίζω να σας αρέσει και εσάς αυτή η εικόνα, ώστε να αμείβεστε κι εσείς, παρόλο που ίσως δεν έχετε βγει από το σπίτι, ίσως να μην μπορείτε να βγείτε από το σπίτι. Να το γεφυράκι, αχ τι ωραίο, μπράβο, πολύ ωραία. Εξελισσόμαστε, θυμάστε πως είναι οι παλιότεροι εδώ στο κανάλι μας, θυμάστε την περιοχή εδώ. Βλέπω ότι έχει δημιουργηθεί και καινούρια δίωδος του μονοπατιού. Πολύ όμορφα. Και είναι και ωραίος ο ήλιος. Έχει κρύο, εντάξει, έχω φορέσει ένα ζεστό μπουφάν, θα γυρίσω την κάμερα μετά να με δείτε. Αχ, τι ωραίος που είναι ο ποτάμος. Φουσκωμένος. Εντάξει, φυσικά εσείς που ζείτε σε περιοχές που έχει πραγματικά ποτάμια με πολύ μεγαλύτερη ροή, λέτε τι λέει αυτή τώρα φουσκωμένος ποτάμος. Ήταν ποταμάκι, θυμάστε το καλοκαίρι. Και αυτή η γέφυρα εδώ πέρα έχει κατασκευαστεί ξανά. Ανακατασκευαστεί. Πάμε να δούμε. Είμαι περίεργη αν είναι μέχρι πάνω που έχει φτιαχτεί. Εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, θα ήθελε κάτι έτσι για να είναι πιο ομαλή η πρόσβαση. Πολύ ωραία. Και δεν έχει και κόσμο. Να μπορούμε να κάνουμε το βίντεο μας. Εντάξει, και τα σκαλιά εδώ σαφώς θέλουν κάποιο φτιάξιμο. Αλλά άμα έχεις για μάνα σου την Κυριακή Πετρίδου, τη μάνα μου, η οποία είναι από την Επισκοπή της Πάφου και η οποία μεγάλωσε σε ένα σπίτι που είχαν κατσίκια και έπρεπε να τρέχουν ξοπίσω τα κατσίκια στα βουνά και έχει μάθει να περπατάει σε σημεία που δεν είναι ομαλός ο δρόμος και σε έπαιρνε από παιδί η μάνα σου να μαζεύεται σαλιγκάρια και διάφορα χόρτα και κάπαρι και τέτοια, τα καταφέρνεις έστω και δεν είναι ομαλός ο δρόμος. Αχ, είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι που ήρθα. Υπέροχα και κόσμο παρακάτω. Οπότε εκεί που θα έχει κόσμο θα σιωπήσουμε. Αχ, τι ωραία που είναι εδώ. Έχει αλλάξει η εικόνα, έχουν αλλάξει εικόνες και έχει και βάθος τώρα εδώ πέρα, Τι ωραία που είναι. Τι ωραίες εικόνες αυτές. Τι όμορφες. Και εδώ στη ρεματιά σαν να μην φυσάει πολύ. Να βγαίναμε προς τα πάνω, μπορεί να φυσούσε περισσότερο. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
Τι ωραία εικόνα που είναι αυτή. Ας τραβήξω μια φωτογραφία, γιατί είναι καταπληκτική εικόνα. Και ο ήχος είναι ωραίος από το ποτάμι, έτσι. Ηρεμιστικός, μας ηρεμεί, μας χαλαρώνει. Αχ, τι όμορφα το πράσινο με το νερό. Ο ήλιος, τα δέντρα, είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα. Πολύ όμορφα. Αχ, τι ωραία που είναι από εδώ. Όλο τι ωραία θα σας λέω σε αυτό το βίντεο. Μα είναι ωραία όμως ρε, είναι τόσο όμορφη φύση. Είναι τόσο όμορφη φύση και είναι και δωρεάν η φύση. Και μπορούμε να την απολαμβάνουμε καθημερινά και να μας φτιάχνει τη διάθεση και να ξεχνάμε οποιασδήποτε βλακίες μας αναστατώνουν συνήθως. Δεν το θυμόμουν αυτό να είναι τόσο ψηλό. Έχει αλλάξει εδώ πέρα η διαμόρφωση των διόδων. Ή η μνήμη μου με απατά, δεν ξέρω. Όπως και να έχει όμως είναι πάρα πολύ όμορφα. Βλέπετε τώρα από ψηλά. Και ναι, έχω πάρει μέσα στην εβδομάδα, έχω πάρει και ένα καινούριο χειριστήριο της κάμερας για να μπορώ να την κρατάω με σταθερότητα και να σας βγάζω τα βίντεο που σας είχα πει την προηγούμενη Κυριακή. Μάλιστα, εδώ αυτή η γέφυρα είναι υποκατασκευή ακόμη γιατί δεν έχει κάγκελα. Περπατάμε, αχ τι όμορφο που είναι, wow, τέλεια. Αχ, τι, πώς ηρεμίζει και εξημερώνει την ψυχή αυτή η εικόνα και ο ήχος και η αίσθηση. Τι ωραία που είναι. Πω πω. Έχει πολύ νερό. Εδώ χρειάζονται κάγκελα, είπαμε, άρα δεν κάνει για να φέρεις μικρά παιδιά εδώ. Μια μεγάλα παιδιά που πρέπει να προσεκτικά να προσέχουν που πατάνε. Πού περπατάνε και πού πατάνε. Να. Ανεβούμε και ψηλά τώρα. Και ο ήλιος είναι έτσι πολύ στοργικός. Πολύ τρυφερός και στοργικός. Μας χαϊδεύει ο ήλιος. Αχ, τι όμορφα. Εδώ και η βλάστηση γύρω από το ποτάμι. Και έχει βάθος αρκετό το νερό. Πω πω. Ας ανέβουμε πιο ψηλά. Έτσι σκέφτομαι τώρα ότι καθόμαστε στα σπίτια μας, στα δωμάτια μας, στα σαλόνια μας, στους καναπέδες μας, γενικά μέσα στους περίκλειστους μας χορούς και προβληματιζόμαστε από έδυνες, από αγωνίες, από προβλήματα. Κρίμα ρε παιδί μου. Τι ωραία που είναι να βγαίνουμε έξω και να κάνουμε restart. Επανεκκίνηση. Επανεκκίνηση. Τώρα είμαι στο σημείο που ανεβαίνουμε αυτή τη σκάλα, τη ξυλινή, για να πάμε πάνω ψηλά στο παρατηρητήριο. Να τα δούμε από ψηλά και να μιλήσουμε. Αυτό που έλεγα προηγουμένως είναι ότι είναι κρίμα να καθόμαστε μέσα στο σπίτι και να μην βγαίνουμε έστω και για λίγο έξω να κάνουμε restart. Όταν αλλάξεις περιβάλλον, όταν βγαίνεις έξω από το σπίτι, όταν πας έξω στη φύση ιδιαίτερα, όταν κινείσαι, δίνεις τον εαυτό σου την ευκαιρία να δει τα πράγματα από μια διαφορετική σκοπιά. Τι ωραία που αλλάζουν οι όψεις σε κάθε σημείο και να σκεφτεί καλύτερα τι είναι σημαντικό, τι όχι, ποια πράγματα έχουν να κάνουν με τις δικές μας πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες και πράγματα από αυτό μας απασχολούν εννοώ και πράγματα έχουν να κάνουν με τις επιθυμίες των άλλων και τις ανάγκες των άλλων
και τι προσπαθούν να μας επιβάλλουν οι άλλοι. Η σκέψη μου είναι ότι πρέπει να παραμένουμε πιστοί στον εαυτό μας και στα δικά μας οράματα. Στο πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα και στο τι θεωρούμε εμείς σημαντικό να κάνουμε με τη δική μας ζωή. Οι άλλοι ή οποιοδήποτε άλλοι που έχουν απόψεις για μας και σκέψεις για μας, αχ τι ωραία από εδώ ψηλά τώρα, και έχουν γνώμες για το τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να λειτουργούμε και πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας και τη ζωή μας, ειδικά αυτοί οι αυτόκλητοι και οι απρόσκλητοι συμβουλάτορες και επιβολείς που θέλουν να μας επιβάλλουν. Πρέπει να κάνεις το ένα, πρέπει να κάνεις το άλλο, πρέπει να ζεις έτσι τη ζωή σου, πρέπει να ζεις αλλιώς τη ζωή σου. Δεν δικαιούσε να πάρεις εκείνη την επιλογή που πήρες. Ή βάλει τις δικές μου ανάγκες πάνω από τις δικές σου. Ή εγώ σε θέλω να κάνεις αυτό για μένα και εσύ πρέπει να το κάνεις. Όχι. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ανεξάρτητοι. Και δικαιούμαστε να ζούμε τη ζωή μας με βάση το ποιοι είμαστε εμείς. Και όχι με βάση το ποιοι είναι οι άλλοι. Δικαιούμαστε να ζούμε τη ζωή μας με βάση το τι θέλουμε εμείς. Και όχι με βάση το τι θέλουν οι άλλοι. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για την ψυχή του. Είναι υπεύθυνος για τη δική του ζωή. Και κανείς άλλος δεν μπορεί να του επιβάλλει πώς να ζήσει τη ζωή του, πώς να διαχειριστεί οτιδήποτε έχει να κάνει με τον εαυτό του. Κανείς δεν ανήκει κανένας, το πω πολλές φορές. Γυρίζω λίγο την κάμερα τώρα, να με δείτε και εμένα λίγο. Βλέπετε ότι φοράω ένα μπουφάν, χειμωνιάτικο μπουφάν, το οποίο οπωσδήποτε χρειαζόταν να το φορέσω με αυτή τη θερμοκρασία, που η οποία είναι, μπορεί για κόσμο ο οποίος ζει στα βουνά και στο ρινά, οι 6 βαθμοί και 5 βαθμοί που το σήμερα φαίνεται γελί, τι λες τώρα, άνοιξη. Για μας εδώ που είμαστε σε ένα ήπιο κλίμα, μας φαίνεται πολύ κρύο. Να είμαι εδώ πέρα και βλέπετε κάτω το ποτάμι, μοιράζομαι τις σκέψεις μου μαζί σας. Ξαναλέω ότι όταν βγούμε από το σπίτι, όταν πάμε έξω στη φύση, αποκτάμε μια διαφορετική πρωτόγνωρη ελευθερία, την οποία δεν μπορούμε να έχουμε αν παραμένουμε συνεχώς στο ίδιο περιβάλλον. Είναι ωραία να είναι όμορφο το σπίτι μας, να είναι όπως το θέλουμε, να είναι όπως μας ευχαριστεί να είμαστε εκεί, αλλά ο άνθρωπος χρειάζεται έστω και μια φορά τη μέρα να βγαίνει από το σπίτι έξω στη φύση. Η φύση είναι ο φυσικός μας χώρος, το natural habitat μας, που θα έλεγα. Το habitat, νομίζω στα αγγλικά, δεν είναι. Είναι φυσικός χώρος στον οποίο να είναι ο άνθρωπος. Φυσικά τώρα, αν ήμασταν έξω στη φύση με τέτοιο κρύο το βράδυ και χωρίς στέγη και χωρίς τροφή, δεν θα ήταν και καλά. Αλλά έτσι για λίγο να ντυθούμε ζεστά και να βγούμε έξω, μόνο καλό θα μας κάνει, κακό με τίποτα. Και συνεχίζουμε την περιδιάβαση μας. Θα ανέβω ακόμη πιο ψηλά, θα ανέβω μέχρι πάνω, να δω πώς είναι. Προς το παρόν είναι όλα τα σημεία προσβάσιμα, γιατί σε κάποια φάση την άνοιξη που είχα έρθει δεν ήταν όλα τα σημεία προσβάσιμα, άρα έχουν γίνει βελτιώσεις εδώ σε αυτόν τον χώρο. Νομίζω είναι και μονοπάτι της φύσης αυτό εδώ. Όσο ανεβαίνουμε πιο ψηλά, η θέα γίνεται ακόμη πιο θεαματική και είναι ακόμη πιο κάτω το ποτάμι. Μάλιστα. Βελτιωμένα. Ωραία, ωραιότατα. Εξελισσόμαστε. Προχωρούμε. Και έτσι όπως είχε έρθει κακοκαιρία τα προηγούμενα χρόνια και έγιναν ζημιές σε αυτό εδώ το χώρο και μετά οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιοι τα έφτιαξαν και μπορούμε ξανά να το χαρούμε σαν καινούριο, ίσως και καλύτερο από πριν, έτσι και στα συναισθηματικά μας και στα ψυχολογικά μας παθαίνουμε συναισθηματικές ζημιές, παθαίνουμε ψυχικά τραύματα μέσα από διάφορες καταστάσεις, περιστατικά κλπ. Πολλές φορές φταίνει και εμείς ήδη για τις επιλογές μας.
για το γεγονός ότι δεν προστατεύσαμε αρκετά τον εαυτό μας. Δεν σημαίνει όμως πως αυτό είναι το τέλος. Α, ένα παγκάκι. Και ότι από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε επανορθωτικές κινήσεις, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να το διασώσουμε και να καλυτερεύσουμε ενδεχομένως τη ζωή μας. Κάθε άλλο. Μπορεί εκ των υστέρων τα πράγματα να γίνουν πολύ καλύτερα και προχωράμε. Ωραία! Και δεν φυσάει και πολύ, ξαναλέω, ίσως επειδή είναι εδώ που είναι ο ποταμός και είναι κάπως ήρεμα τα πράγματα. Μάλιστα. Και αυτά καινούργια μου φαίνονται εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Ένα πολύ όμορφο μέρος, να περπατήσει κανείς, να ανοίξει το πνεύμα του, να σκεφτεί καλύτερα για τον εαυτό του, τη ζωή του, τα συναισθήματά του. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η σπουδαιότερη και η σημαντικότερη σχέση που έχουμε στη ζωή μας είναι η σχέση μας με τον εαυτό μας και κανένας άλλος άνθρωπος δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη του να μας διορθώσει και να μας βελτιώσει και να μας εξοραίσει τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Μόνο εμείς ήδη. Και υπάρχουν διάφορα μέσα για να το επιτύχουμε αυτό, μεταξύ των οποίων είναι και η επαφή μας με τη φύση. Η ζωογόνος και θεραπευτική επαφή μας με τη φύση. Τα άλλα μέσα τα ξέρουμε. Ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία, πνευματικότητα και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Α, και έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής εδώ στο ποτάμι. Είναι όλοι προσβάσιμοι. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Α, και από εδώ ξεκινάει ένα άλλο μονοπάτι της φύσης. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε και αυτό. Κάποια στιγμή. Και πάμε πίσω. Άρα τώρα είμαστε εδώ ψηλά, στην είσοδο της Ρεματιάς. Και πάμε προς τα κάτω. Σας είχα πει την προηγούμενη Κυριακή που είχα τραβήξει ένα πολύ πιο σύντομο βίντεο που για ένα τέταρτο είχα πάει περπάτημα και επίσης πολύ κρύο την προηγούμενη Κυριακή και ήταν και σκοτεινιά ότι πονούσα λίγο το πόδι μου. Σήμερα το πονάω λιγότερο, το οποίο αυτό είναι καλό σημάδι. Λοιπόν, κατεβαίνουμε τώρα. Χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι οι εργασίες εδώ στο χώρο του ποταμιού, αυτόν πολύ όμορφο χώρο, έχουν προχωρήσει και μπορούν οι άνθρωποι να έρχονται και να χαίρονται. Αυτή είναι εδώ την πολύ όμορφη διαδρομή. Είναι πολύ μεγάλη, 1,5 χιλιόμετρο, 1 χιλιόμετρο, ξέρω πόσο είναι. Είναι πολύ μακρινή διαδρομή. Είναι πανέμορφη. Και φαντάζομαι ότι αρκετοί το συνδυάζουν μετά με το να συνεχίσουμε το μονοπάτι της φύσης, το οποίο θα το κάνουμε και εμείς στο μέλλον. Έτσι σιγά σιγά ξανά εισάγουμε την άσκηση στη ζωή μας. Αν κάποιος έχει τραυματιστεί, έχει αρρωστήσει ή για οποιοδήποτε λόγο έχει σταματήσει να ασκείται, δεν πάει με τα μουτρά, σιγά σιγά το επαναφέρει στη ζωή του για να μην σοκάρει και τον οργανισμό του. Έτσι. Καθημερινές προσπάθειες, λίγο-λίγο, οι οποίες άμα θρηστούν όλες μαζί και είναι πολλές μέρες και είναι πολλές εβδομάδες που κάνουμε καθημερινές προσπάθειες, τότε έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Δεν μπορούμε οτιδήποτε που απαιτεί κόπο για να γίνει, για να χτιστεί, για να αλλάξει, να το επιτύχουμε από τη μια στιγμή στην άλλη. Αν όμως βάζουμε σύντομους στόχους, όπως μας είπε και η Αριστονίκη στην Αριστοτρίτη, την πρώτη Αριστοτρίτη του 2022, που μιλήσαμε για τους στόχους του 2022, καλύτερα να βάζουμε σύντομους στόχους, οι οποίοι είναι μέσα στα απόλυτα πλαίσια των δυνατοτήτων μας και των συνθήκων μας να τους καταφέρουμε. Και σιγά σιγά, άμα πετυχαίνουμε ένα στόχο, θα πηγαίνουμε στον επόμενο και μετά στον επόμενο
μέχρι να καταφέρουμε το μεγαλύτερο στόχο. Και να μην απογοητευόμαστε κιόλας. Γιατί άμα βάζεις ένα στόχο πολύ μακρινό ή πολύ ψηλό ή πολύ δύσκολο να τον επιτύχεις, όταν δεν θα τα καταφέρεις θα απογοητεύεσαι και αυτό θα είναι μια αρνητική εμπειρία. Εάν όμως βάζεις μικρούς, σύντομους στόχους, εύκολους να τους επιτύχεις, στα πλαίσια δεν είναι ότι τόσο όταν λέμε εύκολους, γιατί για τον καθένα το εύκολο και το δύσκολο είναι διαφορετικό, τότε νιώθεις την ικανοποίηση ότι έχεις επιτύχει το στόχο σου και όλο η δοξία, είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμη να πας για τον επόμενο στόχο, τον οποίο να τον επιτύχεις και αυτόν και να τον μεθεπόμενο και τον μεθεπόμενο μέχρι να φτάσεις αθρηστικά και στο μεγάλο το στόχο. Ενώ αν πας από την αρχή στο μεγάλο το στόχο, μόνο απογοήτευση θα έχεις. Η επιθεώρηση του ποταμιού ολοκληρώθη. Επιθεώρηση του δρόμου τώρα εκεί που θα πω πίσω, τα έχω ξαναδεί. Και τα έχετε και δει και εσείς μαζί μου προηγουμένως όταν ερχόμουν. Είμαι εδώ που ήμουν και προηγουμένως όταν είχα γυρίσει την κάμερα και θα την έχω γυρισμένη ενώ κατεβαίνουμε. Ξέρω ότι είναι πιο άμεσο το μήνυμα όταν φαίνεται και το πρόσωπο, όταν δεν ακούγεται μόνο η φωνή. Ξαναλέω αυτά που έλεγα προηγουμένως, μάλλον επανέρχομαι σε αυτά που έλεγα προηγουμένως, ότι όλοι μας μπορούμε να έχουμε όνειρα για να επιτύχουμε πράγματα στη ζωή μας, είτε όσον αφορά στην προσωπική μας ζωή, είτε όσον αφορά στη φυσική μας κατάσταση, όσο αφορά στη ψυχική μας υγεία και ισορροπία, όσον αφορά σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής μας. Είναι πολύ καλή ιδέα οι στόχοι που βάζουμε να είναι μεσοπρόθεσμοι, βραχυπρόθεσμοι, να είναι εύκολοι και στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας για να τους επιτύχουμε και να δουλεύουμε καθημερινά και συστηματικά πάνω σε αυτούς. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ με την επάνωδό μου εδώ πέρα έτσι ήμουν έτσι λίγο δύσκολα στην προσαρμογή και είπα θα τα καταφέρεις λίγο-λίγο, κομμάτι-κομμάτι. Κάθε μέρα θα κάνεις και κάτι, βάζε κάθε μέρα ένα στόχο. Όπως για παράδειγμα ένα στόχος ήταν να βγαίνω καθημερινά έξω από το σπίτι, έστω και για λίγο, να μην είμαι συνέχεια στο σπίτι, να έχω καθημερινά μια δραστηριότητα εκτός σπιτιού, είτε και αυτό ήταν το να μπω στο αυτοκίνητο και να πάω στο σούπερ μάρκετ, είτε το να περπατήσω για ένα τέταρτο, για ένα 20 λεπτό, είτε το να κάνω μια εξωτερική εργασία, η οποία θα μου δίνει την ευκαιρία να μπω στο αυτοκίνητο και παράλληλα να κάνω και ένα οδηγητικό vlog. Με το ένα και με το άλλο, με καθημερινούς στόχους, όπως είπαμε και προηγουμένως, οι οποίοι είναι εύκολο να επιτευχθούν, σήμερα μπορώ να πω ότι είμαι σε καλύτερη ψυχοσυναισθηματική κατάσταση από ό,τι ήμουν μια εβδομάδα πριν και σίγουρα πολύ καλύτερη από ό,τι ήμουν 2 εβδομάδες πριν. Και γενικότερα όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι, ακόμη και οι ψυχολόγοι, κυρίως και οι ψυχολόγοι, γιατί οι ψυχολόγοι άνθρωποι είμαστε και οι ψυχολόγοι έχουμε θέματα που μας προβληματίζουν. Εμείς και το έχω πει και σε ένα πρόσφατο βίντεο ότι ακόμη και η ίδια δουλειά μας είναι τέτοια που είναι επιφορτωτική. Όλοι χρειαζόμαστε κατά καιρούς και θα καταλάβεις πότε το χρειάζεσαι γιατί είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο, βάζω τα γυαλιά για την αντιλιά. Όλοι μας έχει φάσεις τις οποίες χρειαζόμαστε να ξαναχτίσουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι κακό. Δεν πρέπει να μας παίρνει από κάτω, δεν πρέπει να νιώθουμε άσχημα ότι πω εκεί που είχα φτάσει σε ένα σημείο που είχα πάρα πολύ ηρεμία για παράδειγμα, είχα πολύ καλή διάθεση, είχα πολύ ευεξία, πάλι έχω πέσει, είναι πάλι έχεις πέσει, γιατί είσαι άνθρωπος και οι άνθρωποι κάνουν λάθη και οι άνθρωποι έχουμε διάφορες μεταπτώσεις και γιατί οι άνθρωποι δεν ζούμε σε ένα κενό, περιβαλλόμαστε και από άλλους ανθρώπους και αν κάνουμε και ειδικά αν κάνουμε και κάποιες όχι και τόσο έξυπνες επιλογές του με ποιους ανθρώπους θα συνδεόμαστε, μπορεί να μας επηρεάζουν αρνητικά κάποιοι άνθρωποι με τρόπους που να πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτούς για να φύγει η αρνητική επίδραση. Όπως και να έχει, η ζωή είναι ένα συνεχές
ένας συνεχής αγώνας, μια συνεχής προσπάθεια. Αυτό που έχει σημασία είναι να δουλεύουμε στον αγώνα της ζωής μας και στην καθημερινότητα μας με ευθύνη, υπευθυνότητα και εντυμότητα, να κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατό περνάει από το χέρι μας. Αν έχουμε τις προσπάθειες μας προς ένα σκοπό και βλέπουμε ότι αυτός ο σκοπός δεν μπορεί να εκπληρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, να έχουμε το θάρρος να κάνουμε μια παύση και να ξαναπροσδιοριζόμαστε, να αναπροσδιοριζόμαστε. Έτσι παραμένουμε νέοι άνθρωποι, νεανικοί, ζωντανοί και δεν καταλήγουμε να μας καταπκεί μαρμάγκα. Δεν καταλήγουμε να χάζουμε τον εαυτό μας και την προσωπικότητα μας. Κατά καιρούς μπορεί να χανόμαστε λίγο, γιατί είπαμε, είμαστε άνθρωποι και οι επιλογές μας δεν είναι πάντοτε και καλύτερες. Μαθαίνουμε όμως από τα λάθη μας, παίρνουμε τα μαθήματα μας από τα μαθήματα, παίρνουμε τα μαθήματα μας από τα παθήματα μας και προχωρούμε μπροστά. Και σε αυτό το μπροστά χρειάζεται αυτό που είπα και προηγουμένως, θα σας έχω ζαλίσει σήμερα, αυτή η συστηματική προσπάθεια. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα προσπαθούμε να είμαστε καλύτερα. Σας στέλνω την αγάπη μου, γιατί έχει κόσμο παρακάτω και δεν θα μπορώ να μιλήσω. Φιλιά! Λίγες εικόνες ακόμη. Στην επιστροφή. Τι ωραία λήψη από εδώ.
Και φτάσαμε εδώ. Πίσω στην καινούργια εντυπωσιακή γέφυρα, εντυπωσιακή για το ποταμάκι του χωριού μας, βεβαίως. Λοιπόν, είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτό το βραχίωνα για την κάμερα του κινητού, για το κινητό και την κάμερα που έχει το κινητό που έχω αγοράσει. Αυτό είναι βραχίωνας που κάνει και για άλλες κάμερες. Είναι ένας βραχίωνας ο οποίος είναι μηχανικός, δεν είναι ηλεκτρονικός όπως τον προηγούμενο που είχα πάρει, ο οποίος όμως κάνει πολύ καλύτερη δουλειά από τον ηλεκτρονικό, ο οποίος είχε θέματα προφανώς. Μερικές φορές τα απλά είναι και καλύτερα. Και από αυτή τη σκάλα ανεβαίνουμε στο πάρκινγκ και έχει τελειώσει η βόλτα μας και σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου και απολαύσαμε. Γυρίσα την κάμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου και απολαύσαμε μια υπέροχη βόλτα στο ποτάμι. Φιλιά!